από τις μαζικότερες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πλατεία Γεωργίου από τα μέλη του ΠΑΜΕ. Είναι η πιο μαζική κινητοποίηση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, μέχρι που η κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό το νομοσχέδιο λεμιτόμο που καταργεί την κοινωνική ασφάλιση. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Θα μας βρίσκουν πάντα μπροστά τους. Ξεκίνησε με τους αγρότες και τα τρακτέρ τους και κατέκλυσαν τους κεντρικότερους δρόμους της Πάτρας. Ζητάμε να αποσύρει όλα αυτά που προσπαθεί να βάλει η κυβέρνηση και το ασφαλιστικό και το φορολογικό, γιατί μας αδικούν παράφορα. Όχι σκληρά, απάνθρωπα θα τα έλεγα. Άλλο το σκληρό, άλλο απάνθρωπο. Και δυστυχώς η κυβέρνηση κατευθύνεται από όλους τους τομείς από έξω και δυστυχώς δεν κοιτάει το λαό της. Κοιτάει μόνο το συμφέρον της και πού θα τα πάρουν. Συγκεντρώθηκαν από το πρωί στην πλατεία Γεωργίου διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα που φέρνει το νέο ασφαλιστικό. Μεγάλη συγκέντρωση, ενωμένοι οι εργαζόμενοι, συσπηρωμένοι. Δίνουμε την απάντηση στην κυβέρνηση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτούς που θέλουν να λιώσουν το λαό μας. Χαρακτηριστικό της πορείας του ΠΑΜΕ είναι πως η αρχή της ήταν στην πλατεία Γεωργίου και το τέλος της πάλι στην πλατεία Γεωργίου. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο που βγήκαν σήμερα στους δρόμους. Γίνεται ένα βήμα. Στόχος μας αυτό το έκτρωμα να μην μπει ποτέ στη Βουλή, να μην ψηφιστεί. Το μήνυμα είναι θετικό που έρχεται από όλους τους χώρους της δουλειάς. Κλιμάκωση, να αποτρέψουμε το έγκλημα. Μία από τις μαζικότερες κινητοποιήσεις. Υπολογίζεται ότι πάνω από 4.000 άτομα συμμετείχαν στην κινητοποίηση του ΠΑΜΕ.